Γλυκός. Πιέζουν ψηλά οι Λευκορώσοι. Πίεση που φέρνει αποτέλεσμα. Χλεμπ. Προσπαθεί να βρει το χώρο για το σουτ. Ευκαιρία για τη Λευκορωσία έξω. Πανέξυπνο σουτ, πανέξυπνο πλασαριστό σουτ από τον Τζιάννης Λάπτσεφ. Πολλά μέτρα φόρα από τον Σεργέη Παλιτσέβιτς. Και στον άξονα απέναντι από την εστία του Γλύκου. Εκτελεί φανταστικό γκολ από τον Παλιτσέβιτς. Στο 14ο λεπτό η Λευκορωσία ανοίγει το σκορ. Το πρώτο τέρμα του 26χρονου κεντρικού αμυντικού με την εθνική ομάδα της Λευκορωσίας. Έφυγε με πολύ δύναμη μπάλα από τα πόδια του και καρφώθηκε στα δίχτυα του Παναγιώτη Γλύκου. Ελλάδα-Λευκορωσία 0-1. Ωραία ενέργεια από τον Χλεμπ. Για να δούμε αυτή τη φάση. Ευκαιρία. Κόρνερ από την επέμβαση του Γλύκου. Κίνηση του Βέλιου. Περιμένει το ανέβασμα του Μανιάτη. Συγκλίνει ο Γιαννιώτας. Η ευκαιρία για τον Καρέλη. Έκοψε ο Σίτοφ. Παπαδόπουλος αμέσως μεταφορά παιχνιδιού για τον Φορτούνη. Πρώτη του ενέργεια στο μάτς. Το σου του Φορτούνη. Κόρνερ. Λικαρέλης. Η σέντρα, δεύτερο δοκάρι, Διαμαντάκος. Out. Στο 71. Ja, besonders, dass viele Spieler nötige Spielpraxis bekommen haben. Ότι πολλοί παίκτες πήραν τα παιχνίδια, τα λεπτά στα πόδια τους που χρειαζόντουσαν. Το αποτέλεσμα δεν μας αρέσει, αλλά η απόδοση ήταν καλή στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι αντίπαλος για τις πρώτες δύο θέσεις η Βοσνία και είναι λίγα τα παιχνίδια που έχουμε. Έτσι, σε κάθε παιχνίδι μετράει πολύ μια νίκη. Σίγουρα παίζουμε στην έδρα μας. Νομίζω ότι το καλύτερο αποτέλεσμα για μας ήταν η νίκη. Έχουμε 4 μέρες ώστε να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το παιχνίδι. Να μας πει ο προπονητής τα πράγματα που πρέπει να μας πει, ώστε να πάμε όσο πιο έτοιμοι γίνεται. Εγώ θα έλεγα να πάρουμε και τους 3 βαθμούς.